Κύριε Σιγήρη, καλησπέρα. Σε εκπομπή χωρίς παρολίδες και απόψε μαζί. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινώντας πάντα με την προηγούμενη Πρωτομαϊκή Σειρά, της είχαμε μια από τις μεγάλες κλασικές της χρονιάς, το κύπελλο χιλίων Κινέων. Μεγάλη μάχη ανάμεσα στις δύο φορβάδες, Μπαστίδας Queen Νυχτολούδο, νικήτρια τελικά. Η Μπαστίδας Queen, έτσι, μετά από μια όμορφη μάχη που είχαμε περίπου από τα τελευταία 800-700 μέτρα, οι δύο φορβάδες έδωσαν τη μάχη τους και κέρδισαν τελικά η Μπαστίδας Queen. Ήταν μια ωραία μάχη, όντως. Ναι. Ήταν ένας μονόλογος για αυτές τις δύο φορβάδες. Έδωσαν τη μεγάλη μάχη. Αντιστάθηκε σε ένα ράμπορο από η Νυχτολούδο. Ωστόσο, στο τέλος η Μπαστίδας Queen κατάφερε να κάμψει την αντίστασή της και να δώσει το πρώτο κύπελλο στον Γκένθερμον ιδιοκτήτη και Φίλιππο. Μάλιστα. Αντωνάκη Αναστασίου. Αναστασίου. Συγχαρητήρια και στον ιδιοκτήτη. Και στον αναβάτη της, τον Μινάντο Κωνσταντίνο, που την ύπευσε πολύ δυναμικά. Η προπόνηση της. Η προπόνηση της Δημητράκη Σαγκαλής και Μιχαλάκη Σαγκαλής έκαναν πολύ καλή δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε αυτήν τη φορβάτα και εξαργυρώθηκε με αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα, Hawaii King. Hawaii King ήταν εξαιρετικός. Έδειξε ότι είναι πολύ καλό άλογο, αντιάξιον της πανίσχυρης γενεαλογίας του. Και σίγουρα ο Χαρκέντερος, ένα άλογο το οποίο μπορώ να χαρακτηρίσω σαν άτυχο. Ναι. Διότι αυτό το άλογο μπορούσε να χτυπήσει και εκεί πελά, είχε προβλήματα πολλά. Νομίζω τα εύσημα στον προπονητή του που κατάφερε στο και κάπως αργά να λύσει τα προβλήματα αυτού του πολύ καλού άλογου. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε την υποδρομία της συνάντησης που ήταν το κύπελλο χιλίων Κινέων με νικήτρια την Μπαστίδας Queen. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας κύπελλο χιλίων Κινέων 2021 για την πρωτοπορία Clever Millionaire, έρχεται η Νυχτολούλουδο για να και θέλει να οδηγήσει, όμως θα τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση πίσω από την Clever Millionaire που οδηγεί τελικά. Clever Millionaire στην πρωτοπορία, Νυχτολούλουδο ακολουθεί στη δεύτερη θέση, Μπαστίδας Queen στην τρίτη, συνέχεια είναι η Πίνδος από την εξωτερική Amor de Oro, η Έλια στην εσωτερική και τελευταία η Κόμματος Μαρίνα. Clever Millionaire λοιπόν στην πρωτοπορία δίνει το δικό της ρυθμό, είναι στα δύο μήκη μπροστά από την Νυχτολούλουδο και την Μπαστίδας Queen που ακολουθεί στη δεύτερη και τρίτη θέση. Η Πίνδος είναι στην τέταρτη, είναι μικρές οι διαφορές. Είναι η Amor de Oro, η Έλια πάντα στην εσωτερική και η Κόμματος Μαρίνα ακολουθεί από την τελευταία θέση. Στο 900 μέτρο με την Clever Millionaire και τώρα να κάνουν γρήγορα την επίθεσή της. Η Μπαστίδας Queen θέλει να επιτεθεί γρήγορα μαζί με την Νυχτολούλουδο. Μένει από δυνάμεις η Clever Millionaire. Νυχτολούλουδο στην πρωτοπορία. Μπαστίδας Queen είναι στο μισό μήκος. Στα τρία μήκη είναι η Amor de Oro που κάνει ανέβασμα, η Πίντος προσπαθεί, ξακοσάρει με την Νυχτολούδο πάντα στην πρωτοπορία, η Μπαστίδας Queen υποπίεση για να ακολουθήσει τον ρυθμό. Στη συνέχεια στα τέσσερα μήκη είναι η Amor de Oro, Έλια και πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Ύψος των 400 μέτρων με την Νυχτολούδο πάντα στην πρωτοπορία. Να ξεφεύγει τώρα στα δύο μήκη της Μπαστίδας Queen, η οποία προσπαθεί να παραμείνει κοντά, πολύ πιο πίσω η τρίτη Amor de Oro. Με Νυχτολούλουδο στην πρωτοπορία, Μπαστίδας Queen επιστρέφει κοντά της και θέλει να παλέψει μαζί της για την κατάκτηση της νίκης. Με Νυχτολούλουδο στην πρωτοπορία, Μπαστίδας Queen πλησιάζει, οι δύο φορβάδες παλεύουν. Με Νυχτολούλουδο να ανθίσταται στεναρά, Μπαστίδας Queen αντεπιτίθεται. Νυχτολούλουδο και Μπαστίδας Queen, Μπαστίδας Queen από την εξωτερική. Μπαστίδας Queen θα περάσει να κερδίσει Νυχτολούλουδο, Amor de Oro και Πίνδος. Αυτή λοιπόν ήταν η νικήτρια του κυπέλου χίλιων Κινέων Μπαστίδας Queen. Πάμε χάρη να δούμε τις κατάξεις. Μάλιστα, Κωνσταντίνος Καποδίστρια σε 109 νίκες και πρώτος. Δεύτερος, Χαραλάμπος Ανδρέου με 59. Που είχε και πάλι επιτυχίες ο Χαραλάμπος. Τρίτος, Παναγιώτης Δημητσάνης με 56. Τέταρτος, Δημήτρης Κεφαλαίος με 49. Πέμπτος, Ολυμπίος Γεωργίου με 45. Έκτος, Μιχάλης Πέπος με 41. Έβδομος, Γιώργος Σταυρονίδης με 35. Όγδος, Μινάς Κωνσταντίνου με 23. Ένατος, Μαγκαντζέλη με 23. Και δέκατος, Παντελής Καραμάνος με 21. Πάμε στους προπονητές. Πανίκο Τσακούρας πρώτος με 53 νίκες. Ακολουθεί ο Χρήστος Πετρούτσος με 50. Χρήστος Χριστοφόρου 41. Κυριάκος Μιλιώδης 34. Μιχάλης Παράσκου 33. Κυριάκος Ροδίκη Κυριάκου με 31. Γαβρίλος Τσαβαρτσής με 30 νίκες. Είχε 2 νίκες ο Γαβρίλος. Μάλιστα. Νταν Χάιντα 8ος με 25. Ακολουθεί ο Στελιώδης Νεοφίδη με 24. Και στη δεκάδα ο Πανίκος Ονουφρή με 23. Αυτά όσον αφορά και τις κατάξεις. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή μας για να δούμε την συνάντηση την αυριανή, την Τετάρτη. Χάρη, έχουμε 7 υποδρομίες.
Αυτό που περιμένουμε πλέον είναι ξανά το Νάιμ. Που είναι την μεταπόμενη συνάντηση. Που είναι την Κυριακή. Έχουμε 9 υποδρομίες, αύριο έχουμε 7. Εντάξει, το πρόγραμμα νομίζω ότι παρουσιάζει έτσι κάποιον ενδιαφέρον. Έχουμε 2-3 υποδρομίες που τις θεωρώ έτσι αρκετά καλές. Είναι η δεύτερη υποδρομία, είναι η τέταρτη υποδρομία, είναι η πέμπτη υποδρομία, που είναι καλές υποδρομίες και άλλες δεν ξεχωρίζουν φαβορί, είναι αμφίροπες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα. Όπως είπες και εσύ, η δεύτερη υποδρομία με τα νεαρά άλογα να παρουσιάζει αρκετά ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση. Η τέταρτη υποδρομία με το δικό της ενδιαφέρον, η πέμπτη επίσης θεωρείται καλή και κάποιες άλλες αμφίροπες. Από πλευρά στοιχήματος έχουμε το Tetracast. Μάλιστα. Αν θυμούμε καλά, στις 300 σχεδόν. Ναι. Και ένα σύνθετο forecast στα 1.300 ευρώ, θα πούμε τα ακριβή πόσα στη συνέχεια. Και έχουμε και το Pick 6. Μάλιστα. Θα πούμε τα ακριβή πόσα στη συνέχεια. Μάλιστα. Ξεκινάμε συμμετοχές πρώτης υποδρομίας. 1.000 μέτρα η απόσταση. Κατερινάκη Αλινάκη με τον Χράλα Μανδρέου. Θηριαμένης με τον Δημητσάνη. Κρασοπούλης με τον Μινά Κωνσταντίνου. Σούνιο με τον Παναγιώτη Αθανασίου. Μπαγκόναγκαλ με τον Κυριακίδη. Αγρίνιο με τον Λοίζο Ανδρέου. Κούλα Τσοσκίνη με τον Κεφάλα. Αρτσέντο με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Ιζάουρα με τον Αδάμο Γεωργίου. Και Path of Gold με τον Αγαπητό. 10 συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. Εντάξει, μια υποδρομία που δεν ξεχωρίζει τη μεγάλη φαβορή. Κατερινάκη Αλινάκη ήταν σχετικά καλή στην επανεμφάνιση της. Πιστεύω πιο έτοιμος τώρα θα είναι ο Κρασοπούλης. Έβαλε μια συμμετοχή στο ενεργειό του και είναι σαφώς υπολογίσιμος. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η Κατερινάκη Αλινάκη είναι πιο έτοιμο από την τελευταία συμμετοχή της για να διεκδικήσει την νίκη. Είδα και το βίντεο του Κρασοπούλη που καθυστέρησε στην αφετηρία. Mm-hmm. Ήταν καλός με το finish του. Πιστεύω ότι ο outsider είναι η Μαγκόναγκαλ. Πάμε να δούμε 1η Οκτωβρίου για χθες την νίκη. Κατερινάκη Αλινάκη στην 3η θέση. Θηριαμένη στην 5η. Κρασοπούλη στην 4η. Αγρίνιο στην 6η. Κούλατσο Κίνγκ στην 8η. Αρτζέντο στην 10η. Ιζάουρα στην 2η θέση. Και Path of Gold στην 9η. Έχει δοθεί εκκίνηση τη δεύτερη υποδρομία. Μένει πίσω η Μύθεο. Δεν είχε καθόλου καλή εκκίνηση στην πρώτη τελευταία θέση. Τελευταίο ο Κρασοπούλη. Royal Head θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται όμω να είναι σε καλή θέση Κατερινά και Αλινάκη από την αρχή. Και ο Πισενιζάουρα, τώρα η Μύθεο εξωτερικά, με πίεση θέλει να πλησιάσει τον όμιλο. Royal Head. Κατερινά και Αλινάκη. Ιζάουρα, η Μύθεο θηριωμένη. Εσωτερικά Path of Goal. Royal Head. Ξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα στον αμίκο. Κατερινά και Αλινάκη. Ιζάουρα. Η Μύθιος υποπίεση, θηριωμένης πιο πίσω, Path of Gold, ακόμη πιο σε πολύ πάλογα. Royal Helen κοντά στο 400, η Ζάουρα εξωτερικά θέλει να κάνει μια επίθεση και να πλησιάσει. Κατερινά και Αλινάκη είναι τρίτη, τώρα θέλει να επανέλθει δεύτερη και να καταδιώξει η Royal Helen που παίρνει όμως με πλεονέκτημα. 4-5 μίκη από Κατερινά και Αλινάκη, πιο πίσω είναι η Ζάουρα. Royal Helen, 5 μίκη μπροστά από Κατερινά και Αλινάκη και η Ζάουρα. Royal Helen. Είναι πολύ βελτιωμένη, είναι υπτάμενη σήμερα, είναι στα 6 μίκη για να κερδίσει εύκολα η Ζάουρα, μεγάλο δίδυμο. Και ο πίσω Κατερινάκη, Αλινάκη και Κρασοπούλης. Υποδείξεις πρώτης υποδρομίας, Κατερινάκη, Αλινάκη, Ζάουρα, Κρασοπούλης, Μαγκόναγκαλ, Κατερινάκη, Αλινάκη, Ζάουρα, Κρασοπούλης, Μαγκόναγκαλ, 1-9-3-5, 1-9-3-5. Να δούμε και τα καλύτερα μας, που είναι στην πρώτη υποδρομία Κατερινάκη, Αλινάκη με τον αριθμό 1. Στην πέμπτη υποδρομία Αντιλάλια με το 5. Πρώτη υποδρομία Κατερινάκη Αλινάκη με τον αριθμό 1. Στην πέμπτη υποδρομία Αντιλάλια με τον αριθμό 5. Καλύτερα δίδυμα. Τρίτη υποδρομία Θεονούη Λίβερπουλ 3-1. Και έκτη υποδρομία με Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ 1-2. Τρίτη υποδρομία Θεονούη Λίβερπουλ 3-1. Και έκτη υποδρομία με Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ 1-2. Outsider, 7η υποδρομία Βίκτη Σλάιτ με το 5. 7η υποδρομία Βίκτη Σλάιτ με τον αριθμό 5. Πάμε στη δεύτερη υποδρομία, 1.000 μέτρα, Τσερκώτισσα Miracle με τον Πέπο, Τσερκώτισσα Beauty με τον Κάντζαλη, Βέντο Ευρώμαχος με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Μικρή Αναστασία με τον Κεφάλα, Top Circus με τον Λίμπιο Γεωργίου, Σάντα Μαργαρίτα με τον Καποδίστρια. 6 συμμετοχές στη δεύτερη υποδρομία, είπαμε και στην αρχή, χάρη από τις καλές υποδρομίες. Έχουμε την Μικρή Αναστασία που ήταν εξαιρετική στον τεμπούτο της, απέναντι ωστόσο σε άλογα που πιστεύω θα έχουν διαφορετικό ρυθμό από αυτά των Μέδεν και θα διεκδικήσουν και αυτά την νίκη, όπως είναι Τσερκώτισσα Miracle και ο Top Circus. Ναι, σίγουρα έδειξε πολύ καλά προσοντά η Μικρή Αναστασία. Κόντρα τώρα στους νικητές, συμφωνήσω μαζί σου. Τσερκώτισσα Miracle θα είναι πολύ πιο καλή από ό,τι στην επανεμφάνισή της. Και δεν αγνοώ ούτε τη Τσερκώτισσα Beauty. Μάλιστα. 3 Οκτωβρίου να δούμε τον ντεμπούτο και την νίκη για τη Μικρή Αναστασία.
Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση και η μικρή Αναστασία και ο Κέκ πάμε πίσω ο Avalanche και ο Venton Gentleman έχει καλή εκκίνηση και ο Τσανκαράς. Τώρα η μικρή Αναστασία πιθανό λόγω εσωτερικής να θέλει να οδηγήσει όμως είναι κοντά από την αρχή και ο Κέπα και ο Venton Gentleman απ' έξω και ο Τσανκαράς. Μικρή Αναστασία πάει στην πρωτοπορία από τον Κέπα. Ο Τσανκαράς έρχεται και θέλει να τοποθετηθεί αυτό στη δεύτερη θέση. Έμεινε τρίτος ο Κέπα. Μικρή Αναστασία είναι στα δύο μήκη ήδη από τον Τσανκαρά και τον Κέπα. Venton Gentleman πιο πίσω όμορφος άνδρας. Καθώς η μικρή Αναστασία στο 400 είναι 2-2,5 μίκη από τον Τσαγκαρά και τον Κέπα. Πιο πίσω Βέντο, Τζέτλεμαν, όμορφος άνδρας και Avalanche. Μπαίνει πρώτη στην ευθεία η μικρή Αναστασία, 3-4 μίκη από τον Τσαγκαρά. Πιο πίσω έμεινε ο Κέπα, καθώς η μικρή Αναστασία έχει πλεονέκτημα από το Τσαγκαρά. Είναι στα 3-4 μίκη, 4 μίκη τώρα. Μικρή Αναστασία, 5 μίκη τώρα. Μικρή Αναστασία, εξαιρετικό ντεμπούτο. Μικρή Αναστασία θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Πιο πίσω είναι ο Τσαγκαράς, ο Κέπα και ο όμορφος άντρας. Δεύτερη υποδρομία, μικρή Αναστασία, Τσερκώτησα Miracle, Top Circuit, Τσερκώτησα Beauty. Μικρή Αναστασία, Τσερκώτησα Miracle, Top Circuit, Τσερκώτησα Beauty, 4-1-5-2, 4-1-5-2. Τρίτη υποδρομία έχει για μέτρα. Λίβερπουλ με τον Καποδίστρια, Broken Trust με τον Παναγιώτη Θανασίου, Θεωνόη με τον Δημητσάν, Ίσικος με τον Παναγιώτη Ανδρέου, Σαβάν Μαρία με τον Αδάμα Γεωργίου, Σερ Κατανάλωση με τον Κεφάλα, Καζάκ Ρέιν με τον Κάντζαλη και Μίνι Τάρα με τον Μινά Κωνσταντίνο. 8 συμμετοχές, τρίτη υποδρομία, Χαρή. Ήταν άτυχη η Θεωνόη στην πρόσφατη συμμετοχή τη, ακόμα λίγο να ανατραπεί. Πιστεύω ότι τώρα θα, χωρίς ατυχίες, θα μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη με το στοιχηματικό φαβορή Λίβερπουλ. Πάμε να δούμε 1η Οκτωβρίου Πανχάντρε στην Νίκη Λίβερπουλ, στη δεύτερη θέση Broken Trust στην 6η, Θεωνόη στην 7η, Ίσκιο στην 4η, Σαβάν Μαρία στην 3η, Μίνι Τάρα στην 5η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση 5η υποδρομία. Η Θεωνόη κόνταψε αμέσως μετά εκκίνηση και έμεινε πίσω. Έχει άριστη εκκίνηση ο Πανχάντρε που αμέσως πάει στα 3-4 μίγη μπροστά. Ο Ίσκιος και η Λίβερπουλ ακολουθούν Σαβάν Μαρία Μινιτάρα. Μείναν πολύ πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Η Θεονόη τώρα προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Πανχάντρε στο βηματισμό του. 1,5 μήκος. Ο Ίσκιος είναι κοντά. Πιο μέσα τρέχει η Λίβερπουλ. Τώρα προσπαθεί η Θεονόη με Σαβάν Μαρία. Πανχάντρε 500. Δύο μήκη. Η Λίβερπουλ εσωτερικά θέλει να πλησιάσει κάπως. Πιο πίσω έμεινε ο Ίσκιος. Πανχάντρε, δυο μήκη στη στροφή από την Λίβερπουλ που πιέζει. Θέλει να πλησιάσει ο Πανχάντρε. Έχει πλεονέκτημα στα 3-4 μήκη από την Λίβερπουλ. Σαβάλ Μαρία. Πανχάντρε, χολότητα ο Πανχάντρε. Ενώ ήταν μπροστά, ο Πανχάντρε παρουσιάζει χολότητα. Η Λίβερπουλ προσπαθεί, ο Πανχάντρε προσπαθεί να τερματίσει. Πανχάντρε μπροστά, Λίβερπουλ προσπαθεί στα τελευταία μέτρα. Πανχάντρε παρά τη χολότητά του. Πανχάντρε πραγματικά εκπληκτικό. Θα κερδίσει Λίβερπουλ, Σαβάν Μαρία και Ίσκιος. Τρίτη υποδρομία, Θεωνόη Λίβερπουλ, Σαβάν Μαρία Ίσκιος. Θεωνόη Λίβερπουλ, Σαβάν Μαρία Ίσκιος, 3-1-5-4, 3-1-5-4. Τέταρτη υποδρομία, 1200 μέτρα. Μάρτι Μιλιονέρ με τον Πεπ Αγισίδας, με τον Αδάμο Γεωργίου, Ξεναγόρας με τον Βαρνά Βαδάμου, Χαλκόβουνος με τον Κεφάλα, Σερ Μάικ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Λέιτι Εύα με τον Δημητσάνη, Φλέπα Ιτάσου με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και Βλογερίτσα με τον Καποδίστη. 8 οι συμμετοχές στην τέταρτη υποδρομία. Καλή υποδρομία. Έχουμε τον σπεσιαλίστα στην απόσταση στην Ξεναγόρα. Πάντα είναι δυνατός από τα 1200 μέτρα. Χάρη, έχει καλή θηρίδα. Έχουμε και το Χαλκόβουνο. Εντάξει, μας συνηθίζει περισσότερο στα 1000 μέτρα. Ήταν βελτιωμένος όταν έτρεξε την τελευταία του συμμετοχή. Από εκεί και πέρα. Πιστεύω ότι και η Λέντι Εύα έχει τη δική της τύχη. Μάλιστα. 10 Οκτωβρίου, Chief of Tara στην Αίγυπτο, Ξεναγόρα στην 6η θέση, Χαλκόβουνο στη 2η, Λέτι Εύα στην 1η, Φλέπα Ιτάσ στη 10η, Βλογερίτσα στην 5η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση τη 1η και τελευταία υποδρομία του προγράμματο. Σχετικά καλή εκκίνηση. Για τα άλογα όμω, ο Chief of Tara μετά τα πρώτα μέτρα θα πάρει την πρωτοπορία με άριστο Flying Star για να οδηγήσει καθαρά την υποδρομία. Έρχεται Αμπρέ Μουά, ο Χαλκόβουνο, ο Δαβίδ, εσωτερικά ο κύριο Πολυδεύκη, Chief of Tara. Αμπρέ Μουά και Δαβίδ απ' έξω είναι και ο Χαλκόβουνο. Να όμω και ο Γιορκούι που βελτιώνει τώρα την θέση. Καθώ όμω ο Chief of Tara παίρνει το πλεονέκτημα, ο Δαβίδ είναι στην δεύτερη θέση. Ο Χαλκόβουνο επίση είναι σε καλή θέση απ' έξω τώρα. Ο Γιορκούι εσωτερικά περιμένει Αμπρέ Μουά. Καθώ πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Chief of Tara. Πιέζει ο Χαλκόβουνο, πιέζει ο Δαβίδ. Απ' έξω ο Γιορκούι θέλει να κάνει ανέβασμα. Chief of Tara μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Ο Δαβίδ θέλει να τον ακολουθήσει όπω επίση και ο Χαλκόβουνο απ' έξω είναι και ο Γιορκούι. Chief of Tara στην πρωτοπορία. Γιορκούι και Χαλκόβουνο θέλουν να τον πιέσουν τα τελευταία μέτρα. Ο Χαλκόβουνο, ο Chief of Tara έχει πλεονέκτημα. Ο Χαλκόβουνο όμω πλησιάζει. Chief of Tara στην πρωτοπορία. Χαλκόβουνο, Chief of Tara και Χαλκόβουνο. Chief of Tara, Χαλκόβουνο, Γιορκούι πιο πίσω.
Τέταρτη υποδρομία, ξεναγόρα, λέει Εύα Χαλκόβουνο, Μάρτι Μιλιονέρ. Ξεναγόρα, λέει Εύα Χαλκόβουνο, Μάρτι Μιλιονέρ, 3641-3641. Πέμπτη υποδρομία, 1500 μέτρα. Γιορκούι με τον Λοίζο Ανδρέου, Παπαγιάννη με τον Κεφάλα, Σεμπίριαν Σταρ με τον Μινά Κωνσταντίνο, Μικρό Κυριάκο με τον Πέπο, Ντιλάιλα με τον Δημητσάνη, Φλάι Πάουρ με τον Καποδίστρια, Τάρα Στάγια με τον Λίμπε Γεωργίου και Σφίτρο με τον Κάντσαρ. 8 οι συμμετοχές στην 5η υποδρομία. Καλή υποδρομία, έτσι, με ποιοτικά άλογα. Ανεβαίνει επίπεδο η Ντιλάιλα μετά την νίκη της σε άλλη κλάση. Σαφώς είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Απέναντι στον μικρό Κυριάκο που ήταν πάρα πολύ καλός και στο κυπελό στην τελευταία του συμμετοχή, πιστεύω στον όμιλο αυτό μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, είναι και ο Γιορκούι που έτρεξε πολύ καλά στην απόσταση. Και προχθές έτρεξε καλά σε πιο μικρή απόσταση. Ναι. Δηλαδή, όντως σε φοβερή φόρμα και ο μικρός Κυριάκος όμως ήταν καλός αντίπαλος και με δυναμική ανάβαση ο μικρός Κυριάκος. Fly power νομίζω μπορεί και αυτός για διάκριση. Μάλιστα, να δούμε την Τιλάιλα 1η Οκτωβρίου στην νίκη. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας και η καλή εκκίνηση Αγριολούλουδο, η οποία διεκδικεί από την αρχή την υποδομή, την οποία θα πάρει για να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από την Τάρα Στάιρ που τοποθετεί δεύτερα, αλλά έρχεται από την εξωτερική και ο Σίμος για να διεκδικήσει και αυτό την πρωτοπορία σε κάπως ταχύ ρυθμό. Μάλιστα, ο Σίμος τρέχει σε εξωτερικό διάδρομο και είναι δίπλα στην Αγριολούλουδο. Μένει τρίτη Τάρα Στάιρ, τέταρτο στο Σταμέλο. Ντιλάιλα έχει πάρει καλή θέση την πέμπτη. Εν τώρα ο Λεβεντόπιδο περνά στην έκτη θέση. Πλησιάζω στο 600 με την Αγριολούλουδο. Η Τάρα Στάιρ τώρα αφαιρεί τη δεύτερη θέση από το Σίμο. Ντιλάιλα καλά τοποθετημένη, βελτιώνεται σε βάρο του Σταμέλου που μένει πίσω. Ο Λεβεντόπιδο προσπαθεί να καλύψει το δεύτερο όμιλο. Πλησιάζοντα το 400 με την Τάρα Στάιρ να θέλει να ελέξει την Αγριολούλουδο. Το όμω άνοιγμα ακολουθεί και η Ντιλάιλα, η οποία φαίνεται να είναι η πιο δυνατή από όλου. Σε αρχές της ευθείας, μάλιστα κάνει επίθεση σε αρχές της ευθείας στην Τάρα Στάιρ η Ντιλάιλα για να περάσει. Ντιλάιλα στην πρωτοπορία, Τάρα Στάιρ περιορίζεται δεύτερη και Αγριολούλουδο στην τρίτη θέση. Η Ντιλάιλα αρχίζει να απομακρύνεται τη Τάρα Στάιρ, η οποία θα προσπαθεί να διατηρηθεί στη δεύτερη θέση. Με την Ντιλάιλα να είναι πολύ δυνατή, να είναι 5-6 μήκη μπροστά για να κερδίσει πολύ εύκολα τον όμιλο. Τάρα Στάιρ στη δεύτερη θέση, καπετάν Χρήστο και Αγριολούλουδο. Πέμπτη υποδρομία, Ντιλάιλα, μικρός Κυριάκος, Γιορκούι, Fly Power. Ντιλάιλα, μικρός Κυριάκος, Γιορκούι, Fly Power. 5-4-1-6. Έκτη υποδρομία, 1500 μέτρα. My Victory με τον Χαράλα Μαντρέου, Σάβα Junior με τον Τιμιτσάνη, Αφίπολη με τον Κεφάλα. Ευλογημένη με τον Μινάκο Σαντίνο, Σερνίνο με τον Αδάμο Γεωργίου, Μιγιό τη Μάσα με τον Καποδίστρια, Μαλή με τον Κάντζαλιν, Grey Wish με τον Λίζο Ανδρέου και Φίλα με τον Αδάμο. Εννέα συμμετοχέ, έκτη υποδρομία, χάρη. Σε πολύ συνεχιζόμενη φόρμα μπορούμε να πούμε η My Victory. Διεκδικεί μια αξιοσύνη στην νίκη. Σε συνεχιζόμενη φόρμα και ο Ναβάτης της, ο Άλμος Ανδρέου. Και ο προπονητής της. Ναι, και ο προπονητής της. Ο Σάββας Junior επιστρέφει μετά από ένα ρεπό. Πιστεύω σε ετοιμότητα, ήταν καλά προπονημένος για να διεκδικήσει και αυτό στην νίκη. Είναι και αφίβολης αρκετά καλή. Πάμε να δούμε 30 Ιουλίου. My Victory στην νίκη. Σάββας Junior στη δεύτερη θέση. Σέρνιο στην πέπτη. Μιγιό τη Μάσα στην έκτη. Και ο Μαλή στην 8η θέση. Πάμε για κίνηση 1ης και τελευταίας υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της 1ης και τελευταίας υποδρομίας. Για την πρωτοπορία Μιγιώτης Μάσα, τώρα ο Κακαρίστρα Σπίριτ. Όμως μένει πίσω. Σάββα Τζούνιορ έχει καλή εκκίνηση. Και μάλιστα θέλει να οδηγήσει από την αρχή σήμερα την υποδρομία. Η My Victory τώρα ακολουθεί. Πιο πίσω είναι ο Ελαπόλο μου. Κακαρίστρα Σπίριτ, όπως είπαμε, καθυστέρησε η Μιγιώτης Μάσα. Καθώς Σάββα Τζούνιορ ανενόχλητο στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη από. Στην δεύτερη θέση η My Victory, απ' έξω ο Κακαρίστρα Σπίριτ, ο Έλα Πόλωμου. Κυρία και κύριε, σε καλή θέση, Σάββα Junior, το 1,5 μήκος από την My Victory. Πιο πίσω πάντα ο Κακαρίστρα Σπίριτ, εσωτερικά ο Έλα Πόλωμου. Κυρία και κύριε, Σερ Νίνος, πιο πίσω, καθώς κοντά στο 900. Πάντα μπροστά ο Σάββα Junior. Δύο μήκοι, My Victory, ο Κακαρίστρα Σπίριτ ακολουθούν σε δεύτερη και τρίτη θέση. Πάντα εσωτερικά τρέχει ο Έλα Πόλωμου. Απ' έξω, κυρία και κύριε, θέλει να βελτιώσει σταδιακά τη θέση. Καθώς ο Σάββα Junior στο 600 είναι στο ένα μήκος από τη My Victory που ακολουθεί. Ο Κακαρίστρα Σπίριτ επίσης ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό. Πιο πίσω, κυρία και κύριε, Έλα Πόλωμου εσωτερικά. Πιο πίσω είναι Μιγιώτης Κίττα κοντά στο 500. Σάββα Junior πάντα στην πρωτοπορία. Πιέζεται διαρκώς από την My Victory που
που φαίνεται ότι έχει δυνάμεις και παλεύει μαζί του. Πιο πίσω έμειναν τα υπόλοιπα άλογα, Σάβα Τζούνιορ και Μαϊ Βίκτορη. Πιο πίσω προσπαθεί ο Κακαρίστρα Σπίριτ και η κυρία εκεί, καθώς Σάβα Τζούνιορ είναι μπροστά, η Μαϊ Βίκτορη παλεύει μαζί του. Κακαρίστρα Σπίριτ είναι στην τρίτη θέση. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα η Μιγιώτη Κίτα. Μαϊ Βίκτορη φαίνεται να περνά τώρα στην πρωτοπορία. Μαϊ Βίκτορη, Σάβα Τζούνιορ είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί η Μιγιώτη Κίτα. Μαϊ Βίκτορη είναι στην πρωτοπορία. Μαϊ Βίκτορη πάει να κερδίσει. Σάβα Τζούνιορ, Κακαρίστρα Σπίριτ και στην τέταρτη θέση Μιγιώτη Κίτα. Έχει υποδρομία Μαϊ Βίκτορη, Σάβα Τζούνιορ, Αμφίπολη Μιγιώτη Μάσα. Μαϊ Βίκτορη, Σάβα Τζούνιορ, Αμφίπολη Μιγιώτη Μάσα. 1-2-3-6, 1-2-3-6. Έβδομη υποδρομία, 1200 μέτρα. Σεκρετάρι άνιμο με τον Καποδίστρια. Κυρία Καλού με τον Αδάμπου. Τζέισον με τον Δημητσάνη. Καλίση με τον Λίπιο Ιωρίου. Βιτή Λάιντ με τον Χαράου Μαντρέα. Αναμπέλα με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου. Όρτε με τον Κυριακίδη. Αρρώσμαρι με τον Μινά Κωνσταντίνο. Άφρο Μάιρ με τον Αδάμπου Γεωργίου. Και Wish You Are Here με τον Λοίζο Ανδρέα. 10 συμμετοχέ τη 7η υποδρομία. Από τις δύσκολες έτσι της ημέρας, πιστεύω, στο φινάλε. Είναι σε φόρμα ο Σεκρετάρι Άνεμος. Ο Καλίσης περιμένω να τρέξει καλά σε αυτήν τη συμμετοχή και με τη θηρίδα που έχει χάρη. Εντάξει, είναι και ο Τζέισον. Εντάξει, ένα μικρό τσέτρ πιστεύω θα αποτελέσει ο Βίτης Λάιτ. 26 Σεπτεμβρίου, Μαϊρούλ στην νίκη, Σεκρετάρι Άνεμος στην τρίτη θέση, Βίτης Λάιτ στην τέταρτη. Έχει δοθεί εκκίνηση εκ της υποδρομίας. Καλή εκκίνηση ο Μαϊρίσκ, ο οποίος θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Τώρα ο Αλεξ Τάρθ θέλει να τοποθετήσει στη δεύτερη θέση. Ο Αντίγονος, ο Χρυσόστομος τώρα βελτιώνει τη θέση απ' έξω και ο Μαϊρούλς. Με η Μαϊρίσκ μπροστά έρχεται τώρα απ' έξω ο Μαϊρούλς, ο οποίος φαίνεται ότι θα οδηγήσει την υποδρομία. Από τον Μαϊρίσκ πιο πίσω μένει ο Αλεξ Τάρ. Ο Χρυσόστομος τώρα βελτιώνει την θέση του. Η μικρή Δημητριάνα είναι σε καλή θέση. Ο Αντίγονος εσωτερικά ψάχνει πέρασμα, καθώς ο Μαϊρούλς είναι μπροστά. Ο Μαϊρίσκ είναι δεύτερος, ο Άλεξ Σταρ τρίτος. Ο Αντίγονος συνεχώς εσωτερικά προσπαθεί να βελτιώσει θέση, όπως και ο Χρυσόστομος εξωτερικά. Μικρή Δημητριάνα πιο πίσω. Πάει ο Μαϊρούλς στο 1,5 από Μαϊρίσκ και Άλεξ Σταρ στη δεύτερη θέση. Χρυσόστομος υποπίεση. Ο Βίτης Λάιτ φαίνεται να κάνει ένα καλό ανέβασμα. Ο Αντίγονος περιμένει εσωτερικά. 500 άρι πάντα μπροστά είναι ο Μαϊρούλς. Με τον Άλεξ Σταρ σταθερά στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω έμειναν τα υπόλοιπα άλογα. Μαϊρούλς και Άλεξ Σταρ έχουν ξεφύγει. Στο σημείο αυτό, να ο Βίτης Λάιτ θέλει να πάει τρίτος, καθώς ο Μαϊρούλς είναι μπροστά. Ο Άλεξ Σταρ είναι ο μοναδικός αντίπαλός του. Τα δύο ομοιόχτητα άλογα κάνουν τη μάχη για την νίκη. Μένει τρίτος ο Βίτης Λάιτ. Μαϊρούλς και Άλεξ Σταρ. Πιο πίσω ο Βίτης Λάιτ. Μαϊρούλς επιμένει. Άλεξ Σταρ είναι δεύτερος. Μαϊρούλς και Άλεξ Σταρ που προσπαθεί να τον πιέσει στα τελευταία μέτρα. Μαϊρούλς και Άλεξ Σταρ. Ο Μαϊρούλς έχει δυνάμεις και ο Μαϊρούλς θα κερδίσει και αυτός με κουρσά επικεφαλής. Και ο πίσω είναι ο Άλεξ Σταρ, ο Σεκρετάρι Άνεμος και ο Βίτης Λάιτ. 7η υποδρομία, Σεκρετάρι Άνεμος, Καλίσι Τζέισον Βίτης Λάιτ, Σεκρετάρι Άνεμος, Καλίσι Τζέισον Βίτης Λάιτ, 1-4-3-5, 1-4-3-5. Ας θυμηθούμε και τα καλύτερα μας κανιά, πρώτη υποδρομία Κατερινάκη Αλινάκη με το 1, 5η υποδρομία Αντιλάιλα με το 5, πρώτη υποδρομία Κατερινάκη Αλινάκη με το 1, 5η υποδρομία Αντιλάιλα με το 5, δίδυμα. Τρίτη υποδρομία Θεονόη Λίβερπουλ 3-1 και έκτη υποδρομία με Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ 1-2. Τρίτη υποδρομία Θεονόη Λίβερπουλ 3-1 και έκτη υποδρομία με Βίκτορη Σάβα Τζούνιορ 1-2. Και outsider, 7η υποδρομία Βίτης Λάιτ με το 5, 7η υποδρομία Βίτης Λάιτ με τον αριθμό 5. Λοιπόν, χάρη, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Έχουμε 7 υποδρομίες αύριο, υπενθυμίζουμε. Έχουμε κάποια μεταφερόμενα. Και όσον αφορά πρόγραμμα, έχουμε έτσι 2-3 ποιοτικές υποδρομίες. Ναι, δεν είπαμε από την αρχή τις ποιοτικές υποδρομίες. Έναν ικανοποιητικό πρόγραμμα 7 υποδρομιών. Και με μεταφερόμενα, να πούμε τα ακριβή ποσά τώρα, 4.191 ευρώ, double forecast 1.337 ευρώ και peak 6 εγκυμένων 8.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.